Πάμε λοιπόν, γιατί η Κρήτη σήμερα βέβαια σας έχει συνηθίσει να ταξιδεύει παντού και τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Πάμε λοιπόν στη Σιβηρία της Ελλάδας, στον Ευρωκόπη, εκεί που θα συναντήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Ιφόγλου. Είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί στον Ευρωκόπη. Χαμογελαστός, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα και από εμάς. Σας χαιρετώ εσάς, τους τηλεθεατές σας και την όμορφη Κρήτη. Πολικές θερμοκρασίες. Πολικές όχι ακόμη, τουλάχιστον για μας που είμαστε ντόπιοι, είμαστε ψημένοι στο κρύο, αν η έκφραση είναι δόκιμη, ναι, και αντέχουμε καλά. Οι πληροφορίες βέβαια μιλούν για έναν κάπως βαρύτερο χειμώνα, οπότε θα τα ξαναπούμε τότε. Ξυπνάς το πρωί, σκέφτεσαι να βγεις από την πόρτα εκεί στον Ευρωκόπη? Σκέφτεσαι να βγεις από την πόρτα αν δεν είσαι καλά ντυμένος. Σωστά. Κατά τα άλλα, σήμερα με το που βγήκα για να πάω στο χωράφι, να σας πω παιδιά ότι συνάντησα τα μαθητούδια ντυμένα μέχρι επάνω, έτσι, μέχρι τα μάτια με τις κουκούλες πηγαίνοντας στο σχολείο, και όσο κι αν είσαι συνηθισμένος το βλέπεις και λες κοίτα τώρα τι ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Εν τω μεταξύ, και το πρωί πήγατε στο χωράφι, παραγωγός πατάτας? Εγώ προσωπικά ως πρίον, αλλά οι περισσότεροι συνάδελφοί μου εδώ είναι παραγωγή πατάτας. Γενικά αυτές οι θερμοκρασίες βοηθούν την παραγωγή της πατάτας, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, τον Ευρωκόπη που όπως εσείς προλογίσατε είναι η Σιβηρία της Ελλάδας, έχει ένα κλιματικό φαινόμενο το οποίο είναι σπάνιο. Τα βουνά που βρίσκονται γύρω από το λεκανοπέδιο δημιουργούν μια κατάσταση ψύχους η οποία επικρατεί χειμώνα καλοκαίρι. Αυτή την κατάσταση βοηθάει πάρα πολύ στην καλλιέργεια της πατάτας, καθώς έχει τη δυνατότητα η πατάτα να αναπνέει καλύτερα και δημιουργεί το ποιοτικό αποτέλεσμα που... Μάλιστα, βοηθάει λοιπόν, αυτό μας είπε ο κύριος Ιφόγλου, και θα μας πει βέβαια αυτές οι πολικές θερμοκρασίες βοηθούν την παραγωγή πατάτας. Το ήξερες ότι είναι γνωστό τον Ευρωκόπη βέβαια? Όχι, για την πατάτα. Ήξερα. Λοιπόν, σας ακούμε κύριε Ιφόγλου. Ναι, και εγώ σας ακούω. Συγχωρέστε με κιόλας. Λοιπόν, οπότε όπως σας έλεγα, αυτή η κατάσταση, η αλήθεια είναι ότι ευνόησε τους παταταπαραγωγούς τη δεκαετία του 60, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που δοκίμασαν να εντάξουν στις καλλιέργειές τους την πατάτα, και έκτοτε ευδοκίμησε, το αποτέλεσμα τους επιβεβαίωσε και τώρα πλέον θεωρείται η παραδοσιακή καλλιέργεια της περιοχής μας. Μαζί με τα φασόλια φυσικά. Τώρα έχουμε Νοέμβριο και πιάνεται έτσι μείον 3,4. Γενάρη, μήνα, Φλεβάρι που έχουμε έτσι για τα καλά το χειμώνα, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η θερμοκρασία στον Ευρωκόπη? Οι θερμοκρασίες, λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή που έχουμε βιώσει οι νεότερες γενιές, είναι γύρω στο μείον 25. Έχουν βέβαια καταγραφεί θερμοκρασίες και 10 βαθμούς χαμηλότερες, δηλαδή μέχρι και μείον 35. Μάλιστα. Μείον 35. Μα ακούτε ή παγώσατε? Παγώσα. Επικρατεί έτσι μια παγωμάρια, αλήθεια είναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να ευχηθούμε καλό χειμώνα. Να είστε καλά. Και με το καλό, εγώ λέω να βάλουμε άνω τελεία και να τα ξαναπούμε πάλι το Φλεβάρι. Να μας μεταφέρετε και ένα έτσι άσπρο σκηνικό. Ναι. Βέβαια, να δούμε και το χιόνι. Βεβαίως. Θα χαρούμε πολύ, θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά, γιατί μπορεί να έχουμε πολύ κρύο, έχουμε όμως ανθρώπους που είναι πολύ ζεστοί και χαίρονται να υποδέχονται κόσμο. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Ιφόγλου. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς από Κρήτη, να είστε καλά. Λοιπόν, μείον 30 πόσο? Μείον 35. Μείον 35 βαθμού Κελσίου. Μείον 35. Εντάξει, παθαίνεις ένα σοκ. Σοκ και ο κριτικός ο οποίος θα πάει στον Ευρωκόπη, αλλά και εκεί ο κάτοικος, ο μόνιμος ο οποίος θα κατέβει στην Κρήτη, έτσι για να βρεθεί λίγο. Και πόσους βαθμούς θα συναντήσει στην Κρήτη Νοέμβρη μήνα? Δηλαδή 25 μπορεί να δει. Ναι, εντάξει, η διαφορά τώρα είναι πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη.